στο καρνάλι μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που μιλάω σιγά, αλλά ο Πάνος κοιμάται μέσα, γιατί είναι πρωί και αποφάσισα να ανοίξω κάμερα, γιατί θα ξεκινήσουμε. Κάνω και τα μάτια έτσι. Θα κρίζουν από την ίστα. Θα ξεκινήσουμε Δευτέρα σήμερα ένα vlog εβδομαδιαίο που θα σας δείχνω τι τρώω. Γιατί μετά τις γιορτές αποφάσισα να ξεκινήσω διατροφή ξανά. Έχω φτάσει γύρω στο 71 κιλά. Αν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο μου, είχα φτάσει μέχρι και τα 64. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια έχω πάρει πίσω στο θερά κάποια κιλά και είχα φτάσει γύρω στο 70, που είναι τα φυσιολογικά μου γενικότερα, με βάση τις μετρήσεις του σώματός μου. Αλλά τώρα, ειδικά τις γιορτές, έχω σταματήσει και τη γυμναστική ξανά. Το πράγμα κάπως σαν να ξέφυγε και αποφάσισα ότι πρέπει να μαζευτώ. Οπότε, δεν θα πάω στη διαιτολόγο για να μετρηθώ, παρά θα ξεκινήσω την διατροφή που είχα φτιάξει, αλλά με κάποιες παραλλαγές, και δεν θα είναι τόσο μα τόσο αυστηρή. Τι θα φάω Δευτέρα που ξεκινάμε? Θα φάω corn flakes με γαλατάκι, 2%, 1,5% είναι αυτό. Και θα βάλω τα 3/4 της κούπας με δημητριακά και μία κούπα γάλα. Λοιπόν, συνεχίζω μετά και σας μιλάω τι θα πάρω να φάω στο σχολείο. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να σας μιλήσω νωρίτερα. Έχω πάρει για σήμερα μία μπανάνα, 3 μανταρινάκια, δεν ξέρω αν θα τα φάω ολόκληρα, για το πρώτο διάλειμμα. Και μετά πήρα 10 καρύδια και 2 δαμάσκηνα αποξηραμένα. Κανονικά θέλει χωρίς ζάχαρη, τώρα εγώ δεν είχα βρει, οπότε πήρα με ζάχαρη. Σήμερα όμως έφαγα και ένα γλυκάκι, έκανα ένα τσιτ, μια πλάκα σοκολάτας μικρή με cookies, αλλά δεν πρόκειται να φάω όλη ζάχαρη σήμερα, ούτε άλλο γλυκό, και ζάχαρη στον καφέ επίσης βάζω στέβια, συνεχίζουμε δυναμικά, δεν την έχω σταματήσει από τότε που έκανα την διατροφή, οπότε γι' αυτό είμαστε καλά. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει η μέρα, εγώ πιστεύω θα πεινάσω 100%. Αλλά θα κρατηθώ, γιατί είπαμε θέλουμε να χάσουμε τουλάχιστον έτσι 2 με 3 κιλάκια, να ξαναπάω στα 68. Ακούστε ποιο είναι το θέμα. Κρατάω λίγο το κινητό. Η ώρα είναι 5 και 20. Και εγώ ακόμα δεν έχω φάει μεσημεριανό. Γιατί μετά τη δουλειά είχα μια άλλη δουλειά. Και μετά πήγα στα Lidl και ψώνισα κάποια πράγματα που θα τα έχετε λογικά ήδη δει στο κανάλι. Σαν supermarket haul. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ ακόμη δεν έχω φάει. Έχω φάει την μπανάνα με 2 μανταρίνια. Την μπάρα δημητριακών δεν την έφαγα που την είχα πάρει σήμερα. Και έφαγα και τα καρύδια με τα δαμάσκηνα. Και αυτά. Δεν έφαγα κάτι άλλο. Ό,τι είχα πάρει απλά τα έφαγα λίγο πιο αργά, επειδή ξέρω το μεσημέρι ότι θα πεινάσω. Και τώρα θα φάω μεσημεριανό, απογευματιάτικα. Περιμένετε να σας δείξω τι θα φάω. Επειδή είμαι πανέξυπνη, ξέχασα ότι θα φάω σαλάτα, γιατί δεν ήθελα να φάω ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, υδατάνθρακα, φουλ κτλ. Θα φάω 2 μπιφτεκάκια που τα έχω κάνει στο φούρνο από προχθές με πατατούλες. Απλά οι πατάτες τελείωσαν και είναι αρκετά υγιεινά, γιατί τα φτιάχνω μόνη μου, και πήγα και τα βάλα στο μεγάλο το πιάτο. Τόσο έξυπνη. Δεν μπορώ να τα βάλω σε ένα του γλυκού να ζεσταθούν. Και θα φάω σαλάτα με λίγο λάδι, φρέσκο κρεμμυδάκι, να το εδώ είναι, και ξύδι που μου αρέσει πάρα πολύ, και έχω βάλει και αλάτι, και αυτό θα είναι τώρα το μεσημέρο απογευματινό. Έτοιμο και το βραδινό, ήρθε αυτή η ώρα, απογευματινό δεν έφαγα κάτι, καθώς όπως σας είπα έφαγα αργά το μεσημεριανό, και έχω βάλει εδώ μαρούλι, φρέσκο γρεμμύδι, ένα κότατς με χαμηλά λιπαρά, 2,5 παξιμαδάκια μικρά, ξύδι βαλσάμικο και αλάτι και λίγο λαδάκι, μια κουταλιά της σούπας, το βάζω. Και τώρα αυτά θα τα ανακατέψω όλα μαζί, μπορεί να μην φαίνεται ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο κύριος θα πιει σαλέπι! Το ξέρετε το σαλέπι, εμείς πρόσφατα το ανακαλύψαμε, δεν είχαμε πιει ποτέ, είναι αυτό εδώ. Έχει γεύση κανέλα, γαρίφαλο, βγαίνει από την ορχιδέα, τι έπαθε το μάτι σου. Και του αρέσει! Ναι, ωραίο είναι το σαλέπι. Ίσως πιω κι εγώ, πιο μετά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλό. Και προς το παρόν θα βοσκήσω και θα δούμε μια σειρά. Την Jessica Jones. Ωραία η Jessica Jones. Marvel. Και προς τη μήνυμα μας αρέσει τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Αυτά ήταν τα φαγητά για σήμερα. Καλό βράδυ. Καλή όρεξη. Επίσης. Να είσαι καλά. Πω, καλημέρα. Σήμερα δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν κοιμήθηκα και πολύ αργά, αλλά... Αισθανοποιητεύτε. Θα φάω τοστάκι. Κανονικά πρέπει να τρως μία φέτα από το ψωμί, αλλά τώρα εγώ πεινάω και θα φάω δύο φέτες. Θα φάω κανονικό τοστ. Και εδώ φτιάχνεται ο γαλλικός καφές που παίρνω στη δουλειά και τον βάζω εδώ σε αυτό το καταπληκτικό θερμός από το Γρηγόρη, τον ντουλάπι πίσω, από το Γρηγόρη. Είναι φοβερό γιατί κρατάει τον καφέ, μπορεί να τον κρατήσει και όλη μέρα ή ζεστό ή κρύο να λέω ότι έχεις βάλει μέσα και έχει και αντιλουσιατική βάση. Το μόνο κακό είναι ότι έχει ξεβάψει εδώ. Εντάξει, μικρό το κακό. Έχω βάλει στέβια. Περιμένω να βγει ο γαλλικός. Να φάω το πρωινό μου. Να πάρω τα δεκατιανά, τα οποία θα είναι πάλι μία μπανάνα. Και σήμερα θα πάρω 10 καρύδια όμως. Ή 10 αμύγδαλα. Θα δω. Ή 10 αμύγδαλα ή 10 καρύδια μαζί με 2 δαμασκηνάκια. Και πάω να ντυθώ. Τώρα εγώ ας πούμε πειράζει που πεινάω, ενώ μόλις έφαγα το τοστάκι μου. Πεινάω. Πόσο τέλειο. Εντάξει, δεν γίνεται από τη μια μέρα να τρως σχεδόν ό,τι θέλεις και από την άλλη να μπαίνεις σε αυτό το mood. Το έχω ξανακάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα είναι χαλαρά τα πράγματα, απλά νιώθω ότι με βοηθάει το να κάνω πολλά πράγματα. Δεν ασχολούμαι με κάτι, να ξεχνιέμαι και δεν έχω στο μυαλό μου το φάει. Αν είμαι στο σπίτι, πεινάω πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάω για δουλειά. Αφού φάγαμε τα πρωινά μας, τα δεκατιανά μας, ήρθε μεσημεράκι. Σήμερα θα κάνω σπανάκι με ρύζι και έκοψα και ένα πράσο αντί για κρεμμύδι. Να το δοκιμάσουμε και έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξανακάνει, για να δούμε. Με ριζάκι, όπως είπα, λεμονάκι, αλάτι, πιπέρι, ίσως ρίξω και λίγο σκόρδο σκόνη, κάτι τέτοιο θα συμβεί. Πάντως αυτό είναι το μεσημεριανό, γρήγορο, εύκολο, δεν θα αρχίσει κιόλας να μαγειρευτεί, θα φάμε και γρήγορα. Και αφού ετοιμάστηκε το μεσημεριανό, θα φάω το σπανακόριζο με ένα κομμάτι τυρί ανθότυρο και 3 παξιμαδάκια μικρά. Εδώ είμαστε. Καλή όρεξη. Και ήρθε η ώρα για απογευματινό καφέ. Έκανα έναν ελληνικό με στέβια, εννοείται, γιατί δεν την παλεύω. Είναι ο δεύτερος που πίνω σήμερα, συνήθως 2 πίνω τη μέρα. Και μετά πάω να κάνω κάτι που έχω στον υπολογιστή, μια δουλειά. Σήμερα και βραδινό αποφασίσαμε να φάμε 2 μπιφτεκάκια που περίσσεψαν από ένα μεσημεριανό που είχαμε φάει προχτές νομίζω. Και τα βάλαμε σε ψωμί μπέργκερ με μία φέτα τυρί με χαμηλά λιπαρά. Εν τω μεταξύ η ώρα είναι 10:30, πεινάω πάρα πολύ, οπότε θα φάω αυτό και πιστεύω να χορτάσω, γιατί μετά θα πρέπει να πέσω γύπνο για να μην πεινάω. Είναι και αυτό μια λογική. Ή να πιω πάρα πολύ νερό. Αυτά. Λοιπόν, πάω να φάω γιατί πεινάω πάρα πολύ και θα τα πούμε αύριο με τα καινούργια γεύματα. Καλημέρα, όλη μέρα. Τετάρτη αισίω σήμερα. Φτιάχνω καφεδάκι να πάρω στο σχολείο. Γαλλικό. Μόλις ξύπνησα. Γι' αυτό είμαι έτσι. Όσον αφορά για τον καφέ, κάτι που δεν σας είπα. Έπινα πάρα πολύ καπουτσίνο, που σημαίνει ότι έπινα αρκετές φορές τη μέρα γάλα. Οπότε έκοψα και αυτό τον καφέ. Και πίνω καπουτσίνο σπάνια, 1 με 2 φορές τη βδομάδα πλέον. Οπότε πίνω γαλλικό με στέβια. Γιατί σίγουρα ένας καφές με γάλα έχει περισσότερες θερμίδες. Σήμερα για πρωινό θα πάμε λίγο πιο έτσι... βαριά. Θα φάω γιαουρτάκι. Έβαλα μέσα μέλι, 2 κουταλιές του γλυκού βρώμη και έβαλα και ταχίνι. Θέλω να σας δείξω σε αυτό εδώ το σημείο ένα ταχίνι που έχω πάρει. Είναι ταχίνι Olympos και το συγκεκριμένο είναι με στέβια. Αυτό δεν έχει... έχει θερμίδες γενικά προφανώς, αλλά έχει λιγότερες, ας πούμε, αναμερίδα. Έχει 141 θερμίδες και ένα 100 γραμμάρι 5,64. Για να σκεφτείτε, όλο αυτό είναι 280 γραμμάρια. Το μισό και κάτι λιγότερο έχει 564. Δεν βάζεις τόσο σε κάθε φορά που τρως. Άμα λείψεις 2 φρυγανιές, ας πούμε, θα βάλεις όσο 25 γραμμάρια και πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί να βάζει και λιγότερο. Τέλος πάντων, αυτό σας τη δείχνω, το έχετε στο μυαλό σας, υπάρχει και ταχίνι με στέβια. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ. Και τώρα πάω να φάω το γιαουρτάκι μου, να πάρω τα δεκατιανά μου, να βάλω τον καφέ μου και να φύγω να πάω σχολείο. Κατεβάσω λίγο μάσκα γιατί δεν θα ακούγομαι. Για δεκατιανό σήμερα πήρα μία φέτα ψωμί με ψητή μπριζόλα φέτα και μία φέτα ποτήρι με χαμηλά λιπαρά και τίποτα άλλο, γιατί έφαγα καλό πρωινό, οπότε θα γυρίσω και σχετικά νωρίς σήμερα στο σπίτι και σκέφτομαι ότι δεν θα πεινάσω τόσο. Σήμερα το μεσημέρι θα μαγειρέψω ψαράκι, τσιπούρες στο φούρνο. Τώρα συνοδευτικό δεν ξέρω τι θα κάνω. Προς το παρόν πάω δουλειά. Ο καιρός είναι ψιλοχάλια, έχει κρύο, ψυχαλίζει, έχει βρέξει ήδη. Δεν μου αρέσει βρεχή. Σήμερα, παιδιά, είναι η αλήθεια ότι πεινάω υπερβολικά από το πρωί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον επειδή προσπαθώ να συμμαζέψω τα γεύματά μου για να μην τρώω χαζά. Ήρθε η ώρα του μεσημεριανού. Σήμερα έκανα τσιπούρες. Αυτήν εδώ την κυρία, να τη. Έβαλα και λαδολέμονο. Την έβαλα στη λαδόκολλα με λίγο νεράκι, λάδι, έβαλα μέσα μία φέτα λεμόνι, έστυψα και έξτρα λεμόνι, έλος μου αυτό το τσουλόφι εδώ, και αντί για κάποιο ρύζι, πατάτες και τα λοιπά, έφτιαξα σαλάτα μαρούλι με φρέσκο κρεμμυδάκι και 2 παξιμαδάκια και αυτό θα είναι το μεσημεριανό. Περιμένω να κρυώσει το ψαράκι, δεν συνεργάζεσαι όμως. Περιμένω να κρυώσω το ψαράκι για να το ανοίξω, να το καθαρίσω και να βγάλω από μέσα ότι τα κοκαλάκια κτλ. Αυτές τις πήρα από το Lidl. Τις είχε σε προσφορά πάρα πολύ οικονομικά και έχουμε να φάμε απίστευτο καιρό ψάρι. Οπότε σήμερα θα κάνω διάλειμμα από το σπανακόριζο γιατί έχει περισσέψει, το οποίο θα το φάμε αύριο. Και σήμερα θα φάμε το ψάρι με τη σαλάτα. Αυτά. Πάω να φάω. Αν και έχω κόψει τον καπουτσίνο, σήμερα είχα την τρελή έτσι διάθεση να πιω έναν εδώ στο σπίτι. Παρένθεση, δεν ξέρω να σας έδειξα τα πανέμορφα μου νύχια που έφτιαξα τις προηγούμενες μέρες. Δεν τα έφτιαξα εγώ, η κοπέλα μου πηγαίνω, τα έφτιαξα, αλλά δείτε λίγο πόσο ωραία είναι. Οπότε τώρα φτιάχνω καπουτσίνο εδώ και θα φάω ένα πορτοκάλι και μία μπανάνα για απογευματινό, γιατί άρχισα ήδη να πεινάω. Τα φάγα τα φρούτα, ωραία ήτανε, τώρα πίνω το καφέ. Αυτά είναι τα καινούργια μου γυαλιά, τα έχω εδώ και κανένα μήνα. Νομίζω, ακούγεται και η τηλεόραση, να τα χαμηλώσω. Έχουν εδώ αυτά τα σχεδιάκια στο πλάι. Πολύ μου αρέσουν. Είναι λίγο της κουκουβάγιας, αλλά με βολεύουν γιατί πιάνουν όλο εδώ. Τα μάτια τέλος πάντων. Και με βολεύουν πολύ. Το μαλλί του τρελού τα έχω πιάσει όπως να είναι. Και έχω να κάνω και δουλειές μετά. Και ανοίξαμε fortune cookie. Τα είδατε, αν είδατε το προηγούμενο βίντεο, πάτε να το δείτε, που πήρα από τα Lidl αυτά εδώ τα μπισκοτάκια της τύχης. Τα οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι... έχει 10 το κουτί, να τα, ροζ πανδεσία, και ανοίξαμε ένα που λέει το χαρτάκι να αντιμετωπίζεις με υπομονή την στενομυαλιά του περίγυρου. Πολύ καλή συμβουλή αυτή. Το φάγαμε κιόλας, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα πάω να κάνω κάτι δουλειές που θέλω στον υπολογιστή. Θα πασπάρει βράδυ, υποθέτω. Και σήμερα το βραδινό είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω τι θα φάω καθόλου. Βρωμιά δεν θα είναι. Μπορεί να φάω καμιά ομελέτα, γιατί έχω μέρες. Και θα σας πω τι και πώς το βράδυ. Bye. Ξέχασα να δείξω το βραδινό. Έφαγα 3 αυγά με πιπεριά κόκκινη και 2 παξιμάδια. Τέλειος ο φωτισμός. Αυτό έφαγα για βραδινό. Χόρτασα. Αλλά ο κύριος από εδώ έφερε παδαδάκια. Ναι. Δεν φαίνομαι. Και έφαγα 3-4. Και τέλος. Αυτά. Γιατί θα ξεφύγω μετά. Αυτά. Τώρα βλέπουμε την Jessica Jones στη σειρά. Και θα πέσουμε για ύπνο αργότερα, δεν ξέρω. Εκτός και μας πάρει πολύ που στον καναπέ. Κλασικά. Καληνύχτα. Καλημέρα. Σήμερα Πέμπτη έχει απίστευτο κρύο. Απίστευτο κρύο. Έχω έρθει στο αμάξι για να πάω για δουλειά. Και παιδιά, έχω ανοίξει, τώρα βασικά θα ανοίξω το καλοριφέρ, γιατί δεν έχει κακό καιρό, έχει ήλιο, αλλά κάνεις αυτό και βγαίνει. Τέλος πάντων, για πρωινό σήμερα έφαγα corn flakes με γάλα και αυτή τη μίξη που κάνω με τα απλά και τα άλλα, τα πιο παχυντικά. Πάντα ζωνούλα. Και πώς το λένε, για το σχολείο πήρα ένα μεγάλο πορτοκάλι και καρύδια με αμύγδαλα και δαμάσκηνα. Αυτά. Και σήμερα προβλέπεται να φάω κατά τις 4-4 και θα αρχίσω πάλι να φάω μεσημεριανό. Ελπίζω να κρατηθώ να μην φάω κάτι έξτρα. Θα πιω και καφεδάκι, θα με φουσκώσει και αυτό. Πίνω και νερό τελευταία, έχω αρχίσει προσπαθώντας να πίνω περισσότερο νερό. Οπότε ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Αυτό είναι το καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Χριστέ μου, μέσα στην πίχλα είναι το αμάξι. Πολύ καυσέρι εδώ στην Αθήνα. Μία που το πλένεις και μία που έχει τα χάλια του. Σας αφήνω, φεύγω. Το βλέπετε τον έτσι. Σιγά μην οδηγούσα έτσι. Σχόλασα, έφαγα αυτά που πήρα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα δαμάσκηνα και το πορτοκάλι, αλλά πεινώ πάρα πολύ. Και θα φάω σήμερα κατά τις 4.30, 4-4.30 λογικά κάπου εκεί. Θα πεινάω σίγουρα 100%. Θα δω τι θα κάνω. Δεν παίζει να φάω κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε. Ένα καφεδάκι θα πιω στο μεσοδιάστημα. Αυτά. Υπομονή. Θα έρθει η ώρα να φάμε. Πίσω στο σπίτι με πιτζάμες. Ήρθε η ώρα του μεσημεριανού, 4 και. Καλά το είπα εγώ, τέτοια ώρα θα τρώγα. Σπανακόριζο με παξιμαδάκια και φέτα. Ήταν να βάλω ανθότυρο, αλλά πήρα κατά λάθος από το ψυγείο τη φέτα, την βαρελίσια, την ωραία. Και λέω θα φάω, έτσι μου λείψε την πεθύμησα, θα φάω αυτή σήμερα. Και το βράδυ αν τυχόν και φάω τυρί, που θα δούμε πώς θα πάει η μέρα, τι θα φάω για βραδινό, θα βάλω το ανθότυρο, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, το αναγκαστικά, γιατί έχει ελάχιστες θερμίδες μπροστά στη φέτα την κανονική και το λευκό τυρί και τη φέτα την κατσικίτικη. Έχει έρθει το απόγευμα και εμένα μου ήρθε μια τρελή ιδέα. Σκέφτηκα ότι έχω βρώμη και μπανάνες ώριμες. Και λέω για να μην χαλάσουν, θα ψάξω να βρω μια συνταγή να κάνω μπισκότα. Κούκις βασικά. Και τώρα έχω βάλει στο φούρνο και ψήνονται κούκις. Αυτό είναι το δεύτερο φούρνισμα που θα κάνω. Θα τα δοκιμάσουμε μαζί μόλις τελειώσουν. Να σας πω την ειλικρινέστατη άποψή μου. Ή θα είναι μούφα, ή θα είναι... δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δείξει. Θα πάω να φορνίσω τώρα τη δεύτερη δόση, να τη βγάλω και να δοκιμάσουμε τα μπισκοτάκια μαζί. Και μόλις έφτιαξα καφέ Το τρίτο για σήμερα, αλλά αντεκαφεϊνέ, γαλλικό. Γιατί ήθελα να πιω κι άλλο. Δεν μου έφτασαν οι υπόλοιποι δύο. Και θα τα πούμε σε λίγο. Έτοιμα και τα μπισκοτάκια. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως είναι μαλακά. Βλέπετε πως πιέζονται. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι σοή είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στην άλλη δόση μέσα έβαλε και καρύδια. Μπορείς να βάλεις και δάκρυα σοκολάτας. Λοιπόν, όταν μοντάρω το βίντεο θα σας αφήσω και τη συνταγή, αν θέλετε να την κάνετε. Πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να βγουν και τα άλλα τώρα. Ήρθε η ώρα του βραδινού. Ήρθε η ώρα του βραδινού. Της βοσκής. Ναι. Ναι. Εγώ βοσκή. Εσύ βοσκή. Όχι. Εγώ βοσκή, γιατί έκοψα μαρούλι, έκανα μια σως με γιαούρτι, μουστάρδα, ξύδι. Καλέ, ξέχασα να βάλω λάδι. Έχεις βάλει τέτοιο όμως. Μουστάρδα το ίδιο. Τι λες μωρέ, θα βάλω λίγο λάδι. Παξιμάδι και κάτι λίγα κομματάκια ποτηρί. Τι ήταν αυτό. Τι ήτανε, γραβιέρα ήτανε. Γραβιέρα ανάξου. Αυτό. Και τώρα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την Jessica Jones, τη σειρά της Marvel. Και μετά θα πιάσω εγώ το σακουλάκι με τα πατατάκια, θα της δώσω 2-3 και θα κάνει τι τα θέλει, θα τα τρώει. Ψέματα. Δεν θα φάω σήμερα. Καληνύχτα.